Τελευταία στροφή μου γράφει ο Περικλής, γίνεται χαμός στο Twitter ακόμη και σήμερα με αυτή την εκδήλωση που είναι από το Θεσσαλονίκη Pride της οικογένειας Ουράνιο Τόξο μαζί με την πρωτοβουλία φοιτητριών του Τμήματος Πολιτισμού, Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Πανεπιστημίου με δύο ήττα, έτσι είναι γραμμένο, που πραγματοποιείται για παιδιά από 3 έως 12 χρονών την Παρασκευή αύριο στη Θεσσαλονίκη, με θέμα της εκπαιδευτικής, όπως ονοματίζεται, δράσης ανάγνωση από drag queens του χριστουγεννιάτικου παραμυθιού, η drag queen που έσωσε τα Χριστούγεννα. Εκεί λέει η ανακοίνωση, με αφορμή την εορταστική περίοδο που διανύουμε, μέσα από το παραμύθι οι drag queen θα μιλήσουν για τα έμφυλα στερεότυπα και για το πώς τα χρώματα και τα παιχνίδια δεν έχουν φύλο, για το ότι κάθε παιδί μπορεί να παίζει με όποιο παιχνίδι αυτό επιθυμεί, χωρίς διακρίσεις κτλ. Κτλ. Η δράση θα γίνει στον παιδικό σταθμό Μικρόκοσμο στην Καλαμάρια. Λοιπόν, και επειδή μου είπατε όλοι να βρεις, σε παρακαλούν πολύ αν μπορείς, την κυρία Σαριανίδη, που την προηγούμενη φορά είχε κάνει μια εξαιρετική συζήτηση μαζί σου για την ψυχολογία και το διαδίκτυο, ειδικεύεται σε αυτό. Είναι ψυχολόγος και συντονίστρια ενός δικτύου συμβουλών ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας, κάτοχος πτυχίου ψυχολογίας και μεταπτυχιακού, με αντικείμενο στην ψυχολογία και το διαδίκτυο. Κυρία Σαριανίδη, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Σαχίνη, σε εσάς και στους ακροατές. Και σε εσάς. Κοιτάξτε, κυρία Σαριανίδη, εγώ δεν θα βάλω εδώ πέρα την προσωπική μου κρίση, ο καθένας την έχει όμως. Φοβούμαι ότι από το ένα άκρο πέφτουμε στο άλλο, σε μια κοινωνία που είναι ούτως ή άλλως τα κάγκελα για μια σειρά προβλημάτων που την οδηγούν στα όρια της κατάθλιψης. Αλλά η αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Περικλής. Γίνεται το έλα να δεις στο Twitter με την ανάρτηση μιας τέτοιας εκδήλωσης και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Το ότι τα χρώματα δεν έχουν διακρίσεις, πρέπει να το διαβάσει μια drag queen σε παιδιά 3 έως 12? Καταρχάς, φαντάζομαι όσοι μας ακούν γνωρίζουν τι είναι η drag queen και από πού προέρχεται αυτή η λέξη. Γιατί να το πείτε. Λοιπόν, γιατί οι νέες λέξεις που δημιουργούνται και εισάγονται και την ελληνική ως όμως αγγλικές λέξεις δημιουργούν και νέους τρόπους σκέψης. Οπότε μόνο και μόνο από αυτό νομίζω ότι αξίζει από εκεί να ξεκινήσουμε. Drag queen καταρχάς είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος χρησιμοποιεί υπερβολικά ρούχα και υπερβολικό μακιγιάζ του αντίθετου φύλου. Συνήθως αφορά άντρες που υποδίονται γυναίκες, αλλά όχι απαραίτητα. Άρα είναι η υπερβολική εκδοχή του αντίθετου φύλου, έτσι? Ακριβώς. Ο οποίος ηθοποιός ουσιαστικά και καλλιτέχνης δίνει παραστάσεις performance ή κάνει show. Και αυτό βλέπουμε λοιπόν να περνά από τον καλλιτεχνικό κόσμο που απευθύνεται σε ενήλικες, σε εκείνο του κόσμου των παιδιών και της εκπαίδευσής τους. Μάλιστα. Άρα μου λέτε ότι δεν πρέπει να το συγχαίουμε με το σεξουαλικό προσανατολισμό ή με την ταυτότητα φύλου, διότι η drag queen μπορεί να είναι οποιοδήποτε επιθυμεί. Στην Ακριβώς. Περίπτωση μάλιστα που μια γυναίκα παρουσιάζεται φορώντας ανδρικά ρούχα, τότε ονομάζεται drag king, αν θυμάμαι καλά. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Άρα έχει μεγάλη σημασία και κάνετε πάρα πολύ σωστή παρέμβαση να ξεχωρίσουμε όλο αυτό το ζήτημα που συμβαίνει και την ιδεολογία με την οποία συνοδεύεται από το κομμάτι του σεξουαλικού προσανατολισμού που δυστυχώς συγχαίεται στους ελόγους στα social media. Συγχαίεται, μισό λεπτό, εγώ θα είμαι πιεστικός, γιατί εδώ έχω βροχή ερωτημάτων. Συγχαίεται, πώς να το πω, σκοπίμως ή αυτοί που χρησιμοποιούν αυτή τη μεθοδολογία ήδη λειτουργούν με μία σύνθεση και σύγχυση? Θέλω να πω, στο αφήγημα της πρόσκλησης, τι θέλει να πει ο αφηγητής με τη γυναική αφορεσιά άραγε? Τι σημαίνει σώζει τα Χριστούγεννα? Μια που μου το βάζετε λοιπόν με αυτούς τους όρους. Δηλαδή ένα μου λέτε εσείς ότι εγώ το συγχαίω, γιατί είμαι κολλημένος να το πω έτσι και ο νους μου πάει στο σεξουαλικό προσανατολισμό. Ωραία. Αυτός που κάνει την πρόσκληση δεν το συγχαίει? Γιατί η drag queen σώζει τα Χριστούγεννα δηλαδή? Αυτός λοιπόν που κάνει την πρόσκληση ουσιαστικά χρησιμοποιεί τα ζητήματα γύρω από το σεξουαλικό προσανατολισμό για να δημιουργήσει μια κατάσταση ψυχοδιανοητικού χάους στους ανθρώπους με τους οποίους θα συζητήσουν το συγκεκριμένο ζήτημα για να εγχαράξει νέες αξίες. Και μου βάζετε λοιπόν ένα ζήτημα πάρα πολύ εύστοχα. Γιατί συζητάμε αυτό το θέμα εμείς οι δύο σήμερα εδώ και όλοι όσοι μας ακούν? Πολύ πρέπει γιατί να σας πω. Γιατί τίθεται αυτού του είδους η επικαιρότητα? Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτά τα οποία συζητάμε δεν τα αποφασίζουμε εμείς, αλλά η κυρίαρχη ιδεολογία και η κυρίαρχη κουλτούρα της κάθε εποχής. Σωστό. Τι συμβαίνει λοιπόν? Φτάσαμε σήμερα να αντιμετωπίζουμε ένα τμήμα τουλάχιστον της ελληνικής κοινωνίας, όλα τα ζητήματα που θέτει η woke κουλτούρα, γιατί τμήμα της woke κουλτούρας είναι αυτού του τύπου οι εκδηλώσεις, ως απειλή, κίνδυνο για την κοινωνία, και διαλέγω να ξεκινήσω από αυτό το σημείο και θα δείτε γιατί. Να τα βλέπει λοιπόν ως απειλή για την οικογένεια, για τα παιδιά, για τα φύλλα και ούτω καθεξής.
Μπαίνουμε λοιπόν σε μια διαδικασία να μας ανησυχούν, θα σας έλεγα, τέτοια event. Μας μαθαίνουν να μας ανησυχούν, ένα τμήμα τουλάχιστον της ελληνικής κοινωνίας μαθαίνει να ανησυχεί για τέτοια event, να τρομοκρατείται, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου ενδεικτικό ενός γεγονότος, θα το πω με μια βαριά, ίσως ακουστεί βαριά έννοια, κοινωνιοπολιτισμικής και ψυχολογικής ήττας την οποία βιώνουμε. Γιατί ουσιαστικά περί τίνος πρόκειται? Πρόκειται για τον απόλυτο και ολοκληρωτικό πολιτισμικό απικισμό μας. Περί αυτού πρόκειται. Δεν πρόκειται για σεξουαλικούς προσανατολισμούς. Πρόκειται για τον εξαμερικανισμό μας και τη μετατροπή ενός τμήματος της κοινωνίας σε ένα άθροισμα, θα σας έλεγα, οσιοκαμπτών δούλων, που υιοθετούν τα ήθη και τα έθιμα του πολιτισμικά κυρίαρχου και αφέντη τους. Και από την άλλη μεριά, αυτοί που αντιδρούν σε τέτοιου τύπου event, ένα άλλο τμήμα λοιπόν του ίδιου λαού, το οποίο τσακώνεται, αλλά τσακώνεται με το υπόλοιπο τμήμα σε μια συζήτηση η οποία έχει τεθεί εξορισμού από τον πολιτισμικά, από τον άπικο, από τον κυρίαρχο. Άρα μου λέτε, μισό λεπτό κύριε Σεριανίδη, μου λέτε ότι εγώ με εσάς θα πλακωθούμε, θα το πω κατά το κοινό λεγόμενο. Εγώ θα σας λέω ότι εδώ είναι εκπόρνευση των παιδιών μου. Εσείς θα μου λέτε δεν είναι έτσι, είναι τέτοιο, αλλά το κυρίαρχο αφήγημα θα το έχει βάλει με μια άλλη κουλτούρα στη δική μας ατζέντα και τον μεν και τον δε. Αυτό μου λέτε. Ακριβώς, ακριβώς. Και είτε τελικά επικρατώ εγώ στην εκάστοτε συζήτηση, είτε επικρατείτε εσείς στην εκάστοτε συζήτηση, το παιχνίδι έχει ήδη παιχτεί και έχει ήδη τελεσυδικήσει, θα σας έλεγα. Το άλλο τμήμα λοιπόν του ελληνικού λαού, αυτό που αντιστέκεται, ας το πούμε έτσι, στον εξανδραποδισμό του και στην πολιτισμική υποδήλωσή του, νιώθει διαρκώς επαπειλούμενο, στιγματιζόμενο ως αντιδραστικό, ως συντηρητικό, ως ακροδεξιό κλπ. Θα μπορούσα να βάλω διάφορα επίθετα. Και αισθάνεται ότι είναι σε μόνιμη κατάσταση σοκ. Είναι αυτοί που αντιδρούν σε τέτοια event. Σε αυτό ειδικά το κοινό, λοιπόν, θα έλεγα το εξής. Έτσι, για να το βάλω και με μια νότα ψυχολογίας από πίσω. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός και οι πρόγονοι του ήξεραν πολύ καλά να απαντούν σε τέτοιου είδους event, τα οποία εμάς μας τρομοκρατούν, μας ανησυχούν και μας φοβίζουν, σε μια ατζέντα που την έχουν θέσει άλλοι για εμάς. Ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο ελληνικός λαός, κανονικά θα ήξερε μάλλον, για να το πω πιο σωστά, να απαντάει σε τέτοια event που μπερδεύουν τα Χριστούγεννα με το Τριώδιο, θα έλεγα. Το γέλιο λοιπόν, η καυστική σάτυρα, η διαπίστωση του γελίου και η στυλίτευση αποτελούσε το κοινωνικό οξύ που διάβρωνε κάθε είδους επίθεση στην κοινή λογική. Διότι περί επίθεση στην κοινή λογική πρόκειται να συμβεί σε τέτοιου είδους event. Η σοβαροφάνεια λοιπόν της πολιτικής ορθότητας, τι έκανε στα μυαλά των ανθρώπων και στη σκέψη τους. Και δι των Ελλήνων, γιατί εδώ μιλάμε για τους Έλληνες. Καλά, σε άλλους λαούς να το καταλάβω. Εδώ όμως είναι σκανδαλώδες όταν συμβαίνει. Αφαίρεσε λοιπόν από τους Έλληνες το ισχυρότερο, κατά τη γνώμη μου, πολεμικό όπλο που είχε αυτή η κοινωνία. Το γέλιο, τη σάτυρα. Αυτό που νικούσε το φόβο, που αφισβητούσε και την πιο ισχυρή εξουσία, αυτό που αποτελούσε αντίδοτο και εξισορρόπηση σε κάθε ενδεχόμενη ήττα, αυτό που ήταν πολιτισμικό αντικαταθλιπτικό φάρμακο, για να το πω με δικούς μου όρους, αυτό το φάρμακο που ταυτόχρονα βοηθούσε τους ανθρώπους να αποδραματοποιούν μέσω της σάτυρας τις εκάστοτε υπερβολές και να είναι τα θεμέλια της κοινής λογικής. Αυτό που έκανε τους ανθρώπους ψυχολογικά ανθεκτικούς στην κάθε είδους, θα έλεγα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, εισαγόμενη εμπορευματοποιημένη μπούρδα made in USA. Για να έρθω και στο θέμα μας, γιατί βεβαίως αυτό είναι μια τέτοια μπούρδα made in USA, διότι ξεκίνησε από παιδικές εκδηλώσεις, να το αναφέρω έτσι κωδικά, από παιδικές εκδηλώσεις, πρώτη φορά το 2015 είναι αυτές οι παιδικές εκδηλώσεις, όπου τις πρωτοξεκίνησε μια συγγραφέας και ακτιβίστρια, η Μισελ Τι, η οποία προωθούσε την ανάγνωση παραμυθιών για ζητήματα διαφορετικότητας, από πού ξεκίνησε βέβαια, από το Σαν Φρανσίσκο της Αμερικής. Αυτά τα παιδιά λοιπόν των Ελλήνων που είχαν συναντήσει ή που θα είχαν συναντήσει κανονικά, των προγόνων μας εννοώ, μαζί με τους γονείς τους, την πασίγνωστη Φτερού, δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Βεβαίως. Στο κέντρο των Αθηνών, έχετε δίκιο. Ναι. Λοιπόν, και όσοι δεν την ξέρουν και μας ακούν, να ρωτήσουν τους μεγαλύτερους να τη μάθουν. Όσοι λοιπόν είχαν γνωρίσει μαζί με τους γονείς τους την πασίγνωστη Φτερού στην Ομόνια και στο Μοναστηράκι, δεν κινδύνευαν από τα αφηγήματα των drag queen και της κουλτούρας τους. Είχαν ήδη ιστορικά και εξορισμού, θα σας έλεγα, αποδομήσει κάθε τέτοιου τύπου κατάσταση. Ναι, αλλά θα και για πει... να το φέρω και στους όρους, μόνο αυτό να σας πω έτσι, γιατί μιας και είναι Χριστούγεννα, ξέρετε, στην ελληνική λαογραφική παράδοση, ξέρετε τι διώχνει τους καλικάντζαρους και τους σκοτώνει, το γέλιο. Τέτοιου τύπου καλικάντζαρους λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο κανονικά. Η ελληνική κοινωνία, η οποία. Έχετε δίκιο. Θέλω να πω μια. Είπατε τους καλικάντζαρους. Υπάρχει το παραμύθι Αγέλα στην Πολιτεία των αδερφών Κατσιμίγα, ένα καταπληκτικό που λέει πολλά πράγματα.
Αλλά το ερώτημα εδώ είναι, αφού το political correct στις ημέρες μας έχει εμπεδωθεί με οδηγίες, παρακαλώ. Το ίδιο το σύστημα λέει, ο πολιτικός ορθολογισμός. Μου λέει εδώ ένας φίλος, γράφει η ανακοίνωση, προσέξτε που το πάνε στην ουσία κάποιοι. Τα παιδιά θα μάθουν μέσα από αυτό το παραμύθι να παίζουν με όποιο παιχνίδι αυτά θέλουν. Και λέει τώρα ο φίλος μου εδώ, μήπως λοιπόν και τα 15χρονα στο Ήλιον, κατά την ίδια άποψη, έπαιζαν το παιχνίδι που επιθυμούσαν. Καταλαβαίνετε πως τα συνδέει ο κόσμος. Βεβαίως. Και τους ρωτώ λοιπόν, μια που με ρωτούν, πώς ακριβώς μαθαίνουν να επιθυμούν αυτό που επιθυμούν. Γιατί πίσω από όλα αυτά, τι επιχειρούν να κάνουν τέτοιου τύπου εκδηλώσεις. Γιατί απευθύνονται σε παιδιά 3 έως 11 ετών και όχι σε ενηλίκους. Αυτό που επιχειρούν να κάνουν είναι μια διαδικασία εγχάραξης. Και μάλιστα το λένε κιόλας. Ένας από τους συντονιστές και υποστηρικτές της όλης αυτής της προσπάθειας στην Αμερική λέει το εξής. Το πρόγραμμα αυτό προσπαθεί να ενσταλάξει, συντονίζω αυτή τη λέξη, τη φαντασία και το παιχνίδι της έμφυλης ρευστότητας της παιδικής ηλικίας και δίνει στα παιδιά λαμπερά, θετικά και αδιαφυσβήτητα queer πρότυπα. Μέσω της εγχάραξης λοιπόν, της διαπότησης ή της ενστάλλαξης, και το λένε με αυτά τα λόγια, δεν κρύβονται, που αποτελεί την πιο ουσιαστική και αποτελεσματική διαδικασία μάθησης, αυτή είναι η απάντηση αυτό που μας ρωτάει ο Κροατής σας. Εκείνη λοιπόν τη διαδικασία, όσο πιο κωδικοποιημένα μπορώ να το πω για να μην φάμε χρόνο, είναι η διαδικασία εκπαίδευσης, όπου ένα κοινωνικό περιβάλλον συνειδητά, εν γνώση του και με σκοπό λοιπόν, διδάσκει ένα άτομο μικρής και πολύ μικρής ηλικίας που δεν έχει συνείδηση ούτε ότι διδάσκεται, ούτε τι διδάσκεται, ούτε αν διδάσκεται και πώς μαθαίνει, αλλά όμως μαθαίνει, του διδάσκει τις νέες αξίες. Σε τι στηρίζεται λοιπόν η διαδικασία της εγχάραξης, διαπότησης, της ενστάλλαξης, όπως τη λένε οι ψυχολόγοι? Σε συναισθηματικούς και συγκινησιακούς μηχανισμούς που εξ ορισμού τους επικαλούμαστε και τους συναντούμε στα παραμύθια. Επίκληση στο θυμικό, επίκληση στο συνέστημα. Η εγχάραξη λοιπόν, γι' αυτό και απευθύνεται σε παιδιά μικρής ηλικίας. Τόσο μικρής. Βρίσκεται λοιπόν ως διαδικασία εκπαίδευσης στη βάση της προσωπικότητας πριν την προσωπικότητα. Στη βάση της ταυτότητας πριν τη συγκρότησή της. Βρίσκεται, να το πω αλλιώς, πίσω από τις απαντήσεις που δίνουν οι άνθρωποι όταν τους ρωτά κανείς, γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί πιστεύεις εκείνο, γιατί το βλέπεις έτσι, και απαντούν γιατί έτσι είμαι, γιατί έτσι νιώθω, γιατί έτσι σκέφτομαι, γιατί αυτό μου βγαίνει αυθόρμητα. Αυτό το έτσι είμαι είναι υπερσύνθετη, αλληλεπιδρασιακή και συνδιαμορφούμενη διαδικασία της εγχάραξης, από την οποία όλοι περάσαμε, πολύ νωρίς περάσαμε από αυτήν, και δεν μπορούμε να θυμηθούμε ούτε πότε ούτε και πώς συνέβη. Ένα παράδειγμα εγχάραξης είναι η ίδια η μητρική γλώσσα. Είναι το ίδιο το γεγονός ότι βγαίνω εξοντυμένος με ρούχα και όχι γυμνός. Είναι ότι δεν πίνω το νερό από το νερόλακο όπως το πίνει ο σκύλος. Όταν λοιπόν φτάνω πια στα 15, ναι, και αυτό το βλέπουμε σήμερα, ναι, εξελίξει. Γιατί προλάβατε εδώ τώρα, λέει, αν γίνονται αυτά στους παιδικούς, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά, φανταστείτε πώς πάμε στα γυμνάσια και τα λύκια, μου λένε εδώ. Λοιπόν, όταν λοιπόν φτάνουμε πια στα 15, αυτό το έτσι είμαι, έτσι νιώθω που θα πει ο 15άρης, δεν θα αναρωτηθούμε πώς έφτασε να είναι έτσι. Πώς έφτασε να νιώθει έτσι, ποια κοινωνία, ποια κυρίαρχη ιδεολογία, ποιος πολιτισμός, ποιο είδος εκπαίδευσης τον έχει εκπαιδεύσει, μάθει, φτιάξει, θα σας έλεγα, κατασκευάσει, για να χρησιμοποιήσουμε και τη λέξη που αρέσκεται να χρησιμοποιεί με τα μοντέρνα επιχειρηματολογία. Τον έχει κατασκευάσει να είναι έτσι και να επιθυμεί αυτά. Με άλλους όρους, σας έλεγα, ποια κοινωνία εγχαράσει αυτές τις αξίες πολιτικής ορθότητας, ποια κοινωνία εγχάραξε άλλες αξίες, οι οποίες σήμερα θεωρούνται ξεπερασμένες, ρετρό, συντηρητικές κλπ. Η σημερινή κοινωνία λοιπόν εγχαράσει νέες αξίες γιατί θέλει να κατασκευάσει, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα νέο είδος πολίτη. Άρα, το 2015 θα θεωρεί δεδομένο και αυτονόητο ότι αυτό είναι, πιστεύοντας μάλιστα αφελώς, θα σας έλεγα, γιατί έτσι το λέει το μέσα του. Δεν θα σκέφτεται καν, δεν θα θυμάται καν, δεν θα έχει συνειδητοποιήσει καν. Άρα, κυρία Σαριγιαννίδη, μου λέτε, ή αποφασίζει η κοινωνία να μπει σε ένα αφήγημα που έχουν φτιάξει άλλοι, ή ανατρέπει αυτό το αφήγημα που έχουν φτιάξει άλλοι, κάνοντας μία συζήτηση με τη δική της κουλτούρα, τη δική της παράδοση και τη δική της προοπτική. Ένα από τα δύο. Ακριβώς. Αν μπει σε αυτή την κουβέντα, είσαι χαμένος εκ προημίου, αυτό μου λέτε. Ακριβώς. Ακριβώς. Και ειδικά η ελληνική κουλτούρα και ο ελληνικός πολιτισμός έχει τρομερά εργαλεία και τρομερά όπλα για να πολεμήσει και να παλέψει τέτοιου τύπου καταστάσεις και τέτοιου τύπου γεγονότα και τέτοιου τύπου ιδεολογίες, χωρίς να φτάνει, θα σας έλεγα, σε ακραίες κολώσεις.
που ενδεχομένως άλλες κοινωνίες αναγκαστικά θα έφταναν, γιατί δεν έχουν τα πολιτισμικά εργαλεία να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Και εμείς λοιπόν, ως, θα σας έλεγα, ένας λαός που ξαφνικά έγινε πολιτισμικά κομπλεξικός, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να περιχαρακωνόμαστε σε διάφορες πολλώσεις, ακροδεξιές, προοδευτικές κλπ. Mm. Σε μια συζήτηση που έχουν θέσει οι άλλοι για εμάς αντί για εμάς. Να πατάμε την μπανανόφλουδα. Για να φτιαχτεί τι λοιπόν, γιατί κάποιος θα μπορούσε να μου πει, λοιπόν, ωραία, καλά μας τα λες, τι ακριβώς είναι αυτό που εγχαράσσεται, ποιες είναι οι νέες αξίες οι οποίες εγχαράσσονται. Αυτό λοιπόν το οποίο εγχαράσσεται είναι η αφιλοποίηση του ανθρώπινου είδους και η ασεξουαλικότητα. Το λέω έτσι, μπορεί να ακούγεται χοντροειδές, το λέω κωδικοποιημένα. Πιο αναλυτικά, τι θέλω να πω, η δημιουργία ενός κλίματος ουδετεροποίησης. Μια έκφραση του οποίου εμφανίζεται στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά δεν εφαρμόζεται μόνο εκεί. Δηλαδή, δεν αφορά μόνο τα φύλλα και τους σεξουαλικούς προσανατολισμούς και τι θέλω να είμαι, άντρας, γυναίκα, ενδιάμεσο ή οτιδήποτε σχετικό. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα παιδιά βομβαρδίζονται με τέτοια υπερπληροφόρηση γύρω από αυτά τα ζητήματα του φύλου και της σεξουαλικότητας, αλλά όχι μόνο γύρω από αυτά, που η σκέψη τους ξεκυλώνει, θα σας έλεγα, σε τέτοιο βαθμό, χωρίς μέθοδο, χωρίς κριτική προσέγγιση, εφόσον συμβαίνει και σε τόσο πρώιμες ηλικίες. Χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας όλης αυτής της υπερπληροφόρησης. Τα παιδιά οδηγούνται σε ένα διανοητικό σάστισμα, σε ένα συναισθηματικό μπέρδεμα, σε μια ασυγκρότητη θραυσματική σκέψη. Όπου ουσιαστικά τα κριτήρια για να κατασκευάσει κάποιος την ταυτότητά του, όποια και αν θέλει να είναι, ξαναλέω, όποια και αν θέλει να είναι, υποτίθεται θα τα επιλέγει από πού, εκ του μηδενός. Αυτά δεν λένε. Μπορεί να τα διαλέξεις, να γίνεις ό,τι θέλεις, να πειραματιστείς με ό,τι θέλεις. Όχι, μάλιστα, έτσι πως αυτό το θέλω από πού θα προκύψει. Αυτό που μας λέτε είναι ότι είναι ένα φτιαγμένο ήδη σκηνικό. Το οποίο. Μάλιστα. Που αποκρύπτεται για να μπορεί να πιστέψει αφελώς το άτομο ότι επιλέγει και επιθυμεί αυτό που θέλει. Μάλιστα, αυτό που θέλεις, με τι κριτήρια θα το διαλέξεις. Γιατί γνωρίζουμε και συνήθως λέω το εξής παράδειγμα, που νομίζω είναι απλοϊκό και σαφές, ότι ό,τι πολλαπλασιάζεται με το μηδέν, πάντα μηδέν θα δίνει. Άρα για να μπορώ ακόμα και να απορρίψω το φίλο μου με ύψιλον, προηγουμένως πρέπει να το έχω για να μπορώ να το απορρίψω. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία λοιπόν μεταμοντέρνας ισοπαίδωσης, αδειάσματος του ατόμου από όλους τους προκαθορισμούς και επικαθορισμούς, γιατί περί αυτού πρόκειται, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κατασκευάζουμε άτομα με κούφιες συνειδήσεις, όπου πώς θα παραφουσκώνουν τον εαυτό τους, με τι θα γεμίζουν αυτόν τον εαυτό. Θα τον γεμίζουν με την προπαγάνδα όπου σερβίρουν όλες οι πολιτικές του κυρίαρχου μάρκετινγκ. Αυτός είναι ο δρόμος. Προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα. Γιατί... Ναι, ναι, ολοκληρώστε παρακαλώ. Ολοκληρώστε. Γιατί λοιπόν δεν μπορώ να φτιάξω έναν εαυτό ο οποίος δεν θα βασίζεται πουθενά. Μιλούν περί ρευστότητας, μάλιστα. Η βάση της. Okay, το εξωτερικό περίβλημα μιας ταυτότητας είναι ρευστό. Η βάση αυτής της ταυτότητας ποια θα είναι. Λέει εδώ ο φίλος μου Ηλίας, και καλή του χρονιά. Δυστυχώς όμως, κυρία Σαραγιαννίδη, λέει, η ανοχή μες στον χρόνο φέρνει την αποθράσινση. Διότι εδώ δεν εμφανίζονται έτσι, εμφανίζονται σε ένα παραμύθι στις πιο ευαίσθητες ηλικίες, όπου πολλοί θα πάνε, πολλές οικογένειες μπορεί να πάνε και από απορία ή και από κλειδαρότρυπα, θα σας πω εγώ, τολμώ να το πω. Θα τους βάλουν όμως το τρυπάκι ενός δοσμένου πεδίου, και το λέω τρυπάκι, γιατί επειδή ακούω πολλούς drag queen και τα λοιπά, στο βασιλιά της κύρου Λυκομίδιο Απολόδωρος, γάμα 13-8, και ευχαριστώ το φίλο που μου το στείλε, σύμφωνα με την ομηρική παράδοση, παραθέτει πως η οπηλέας και η θέτιδα, για να προφυλάξουν τον Αχιλέα, τον τίνουν με γυναικεία ρούχα, τον στέλνουν να ζει στη Σκύρο, στην αυλή του βασιλιά Λυκομίδη, μαζί με τις κόρες του. Φτάνει 9 χρονών ο Αχιλέας, με το όνομα Πύρα, κοκκινομάλα, ο Αχιλέας είναι drag queen. Όχι βέβαια, αν και μεταφιασμένο σε γυναίκα, ενώθηκε με μία από τις κόρες του Λυκομίδη. Αυτό παραδεί ο Απολόδωρος. Άρα, αν κάποιοι θέλουν να βρουν αφηγήματα, δεν χρειάζεται η πολιτική ορθότητα, που σωστά το είπατε, και η μεταγραφή κουλτούρας του εξωτερικού. Η ελληνική αντίληψη στα γράμματα, στη τέχνη του πολιτισμού, που είναι οικουμενική, έχει περιγράψει άπειρα και με πολύ διαφορετικό τρόπο πράγματα. Κάνω λάθος? Κάθε άλλο. Και θα σας έλεγα ότι είναι αυτό που είπαμε πριν περί του πολιτισμικού κομπλεξισμού που ξαφνικά έχουν εμφανίσει οι Έλληνες. Αλλά σε αυτό που ρώτησε ο ακροατής, θα το απαντούσα το εξής. Γιατί έχουμε μείνει σε αυτό που μας μοιάζει ακραίο, υπερβολικό, φοβερό και αντιδρούμε γύρω από αυτό. Γίνεται πολύ σούσουρο γύρω από αυτή την εκδήλωση αύριο στη Θεσσαλονίκη. Θα ρωτούσα λοιπόν όλους αυτούς τους ακροατές, μεταξύ των οποίων και τον εαυτό μου και εσάς, για να μείνουμε στο παράδειγμα των Χριστουγέννων,
Πόσοι από αυτούς που απεχθάνονται και αντιδρούν σε κάθε ιδέα drag queen που διαβάζει παραμύθια σε παιδιά, δεν θα πήγαιναν τα παιδιά τους σε πολιτικά ορθές παραστάσεις, event παραμυθάδες κουλουπού, χωρίς να αντιλαμβάνονται καν το ότι μήνυμα. Αυτές τις παραστάσεις εγχαράσσονται παραπλήσιες πολιτικά ορθές αξίες, χωρίς να κάνουν πολύ φασαρία όπως κάνει η συγκεκριμένη εκδήλωση. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ακόμη μεγαλύτερη παγίδα. Και χαίρομαι που το λέτε. Η δουλειά γίνεται πάντα ήσυχα. Μάλιστα. Χαίρομαι που το βάλατε, κυρία Σαριανίδη. Δύο παραδείγματα για να αναρωτηθούν λοιπόν, γιατί κάποιοι που μας ακούν ίσως και να έχουν πάει. Παράσταση Ελαφοντέν ή ο Έσωπος αλλιώς, μια που ξεκινήσαμε με τα ελληνικά δεδομένα. Όπου στη συγκεκριμένη παράσταση η Αλεπού θα παραμένει πονηρή, η χελώνα θα αναργεί, ο κόκορας γκρινιάρης το ποντίκι αδύναμο. Ποιος είναι ο σκοπός της παράστασης? Μπροστά στα μάτια των μικρών παιδιών, οι αιώνιες διαφορές των ζώων, όπως του λαγού και της χελώνας, του κόρακα, της αλεπούς κλπ., θα πρέπει να γεφυρωθούν. Να εξαφανιστεί το στίγμα και το αρνητικό πρόσημο που άφησαν σε κάθε ζώο οι μύθοι του Εσώπου. Όπως λέει η παράσταση, θα πρέπει τα παιδιά να διδαχτούν ότι έφτασε η ώρα τα στερεότυπα, όχι τα έμφυλα αυτή τη φορά, γενικώς τα στερεότυπα, να εξαλειφθούν. Και ο καλύτερος τρόπος είναι μέσα από την τρυφερότητα, το χιούμορ, τη φαντασία, την αλληγορία και τη διαχρονικότητα ενός μύθου. Τα ζώα είναι ο καθρέφτης μας και μέσα από τους μύθους τα παιδιά θα συνειδητοποιήσουν πως το να είσαι ο εαυτός σου δεν σημαίνει πως είσαι κόντρα στον άλλον. Μπαίνοντας θέση του άλλου, καταλαβαίνουμε τον κόσμο, το διπλανό μας, τον εαυτό μας. Με αυτόν τον τρόπο σβήνουμε λοιπόν ένα άλλο κάθε αφήγημα ειρηνευμένου μέλλοντος. Ή ένα άλλο, ο Καραγκιόζης πηγαίνει στο Παρίσι, είναι κοσμοπολίτης αυτή τη φορά. Και πάει εκεί να συναντήσει τον Μπασά, ο οποίος ζητά σε έναν Γάλλο σεφ να του φτιάξει μια φοβερή, αυτό είναι το κόνσεπτ της παράστασης, να του φτιάξει λοιπόν ένα φοβερό γεύμα. Οι Γαλοπούλες όμως το σκάνε, γιατί δεν τους αρέσει να τρώγονται, τους αρέσει να είναι αρτίστες. Η ελληνική παράδοση λοιπόν συναντά τη γαλλική κουλτούρα σε μια ολοκένουργια vegan χριστουγεννιάτικη κομμωδία, γεμάτη χιούμορ και δράση. Μάλιστα. Και θα μπορούσα, αν είχαμε χρόνο. Να μην σας πω ότι οι Γαλοπούλες. Να μην σας πω ότι οι Γαλοπούλες είναι και του εργαστηρίου κατασκευασμένες, τέλος πάντων. Κυρία Σαριανίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ανανεώνω τη δέσμευση τη δική μας. Ελπίζω να καταφέρετε να βρείτε χρόνο μετά τις γιορτές να τα ξαναπούμε αναλυτικά. Θα χαρούμε κάποια στιγμή να σας δούμε και τηλεοπτικά. Το ζητάει εδώ πάρα πολύς κόσμος. Θα σας διαβάσω μόνο ένα μήνυμα από τα πολλά. Ο Δημήτρης από το Ρότερνταμ. Καλημέρα, λέει. Εξαιρετική καλεσμένη και η προσέγγιση της. Μεγάλη αλήθεια επίσης ότι μας έχει λείψει η ελληνική σάτιρα. Ένδειξη της διάχυτης λογοκρισίας στην κοινωνία μας. Είτε μας την έχουν επιβάλει, είτε την έχουμε αποδεχτεί. Κυρία Σαριανίδη, εύχομαι ό,τι καλύτερο το 23 και μακάρι να σμίγουμε έτσι με υγεία να τα συζητάμε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Και επίσης θα χαρώ να τα ξαναπούμε με το νέο έτος. Εύχομαι τα καλύτερα για εσάς και για τους ακροατές. Καλή σας ημέρα.